Βάσο, καλημέρα από την Αθήνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πώς είναι στην Πάσα, εντάξει, έτσι σε έφερα καλά τώρα. Τέλεια, και μάλιστα το πρώτο θέμα που θα πούμε σχετίζεται και με την Καλαμαριά. Α, τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς, έχεις πάει στο Βέρμιο, έχεις πάει στο Βέρμιο στην Παναγία σου. Όταν ήμουν μικρή, μια φορά με τους γονείς μου, δεν θυμάμαι και πολλά. Ναι. Εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, κάθε χρόνο γίνεται. Ναι, βέβαια. Και έτσι πρέπει να είναι. Βέβαια. Να πάμε λοιπόν να πούμε το θέμα που έλεγα. Η Hellenic Seaplanes ΑΕ κατέθεσε τεχνικούς φακέλους αδειοδότησης 35 υδάτινων πεδίων σε στρατηγικές τοποθεσίες της Βόρειας Ελλάδας. Ναι. Φυσικά η Καλαμαριά είναι μία από αυτές. Ναι. Να πούμε συγκεκριμένα ποια είναι τα λιμάνια. Χαίρεσαι Βάσο, αλλά για να δούμε υδροπλάνα, χρόνια και χρόνια το λέμε. Ναι, αλλά βλέπουμε. Άμα εγκαταλείψουν οι αρχαιότητες και οι αλλιείς τις αντιδράσεις, μπορεί να δούμε. Βλέπεις, υπάρχει θέμα έτσι, με τα υδροπλάνα γενικώς, όχι μόνο. Για πες. Ναι, αλλά θα είναι προς όφελος του κόσμου. Έτσι, σίγουρα. Και, ναι. Οι περιοχές λοιπόν αυτές στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα λιμάνια Ιερισσού, Αμουλιανής, Ουρανούπολης, Νέων Μουδανιών, Καλλικράτειας, ναι. Χαλκιδική όλα αυτά, Πλάτα Μόνα, Πιερία, Καλαμαριάς, Καλλιθέας, Νέας Φώτος. Στην Καλαμαριά δηλαδή πού, αυτό που λέμε, εκεί στη Μαρίνα θα προσθαλασσώνονται τα αεροπλάνα. Προφανώς, ναι. Είπαμε λοιπόν Καλαμαριάς, συνεχίζουμε πάλι με Χαλκιδική, Καλλιθέα, Νέα Φώκια, Ολυμπιάδα, Πευκοχώρη, Πόρτο Κουφό, Νικήτη. Ερχόμαστε τώρα προς Θεσσαλονίκη, Αγγελοχώρη, Επανομή, Νέα Μηχανιώνα, Νέοι Επιβάτες, Νέα Πέραμος, Καβάλα, Λιμενάρια και Θάσος και Ραμωτή στη Θάσο, καθώς και λιμάνια του Αγίου Όρους, όπως των Μονών Βατοπεδίου, Εσφυγμένου, Αγίου Παντελεήμονος και άλλων. Αυτά που είπες, 31... τα μοναστήρια, να ξέρεις, έχουν λιμάνι, ιδιωτικό λιμάνι, έτσι, γι' αυτό και μπορούν και ακριβώς να έχουν ζητήσει αυτή. Στις 31 Ιουλίου, να θυμίσουμε ότι η ίδια εταιρεία είχε καταθέσει αντίστοιχα τεχνικούς φακέλους για διδάκτυλα παιδεία στο Αιγαίο, για τις περιοχές Αμοργό, Ανάφη, Άνδρο, Αντίπαρο, Σύρο, Θύρα, Ίο, Κάλυμνο, Κέα, Κύμολο, Κύθνο, Κο, Λιψούς, Λέρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Νήσιρο, Πάρο, Ρόδο, Σέριφο, Σίκινο, Σίμι, Τίνο και Χάλκι. Μακάρι να γίνει όλο αυτό, γιατί πραγματικά οι μετακινήσεις είναι δύσκολες αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ακριβές, ειδικά για τους Έλληνες, μπας και λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Ναι, θα είναι ευτύχημα να γίνουν τα αεροπλάνα παρονάδες. Απλώς εγώ το είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι είναι μεγάλη αντίδραση από διάφορους φορείς οι οποίοι δεν θέλουν για ευνόητους λόγους. Είναι τα γνωστά καρτέλ και της Ελλάδος τα καρτέλ. Ακριβώς. Που δεν επιτρέπουν, ακριβώς, παιδί μου. Δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να μην έχει αεροπλάνα, ας πούμε, με τέτοια θαλασσογραμμή που έχει, ας πούμε. Όπως και εμένα η απορία μου ανέκαθεν μεγαλώνοντας στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ γεννήθηκα, είναι δυνατόν αυτή η πόλη να μην έχει θαλάσσια στην κοινωνία. Έλατε. Απαράδεκτο, ναι, απαράδεκτο, εντάξει. Δεν ξέρω, είναι τόσο ισχυρά τα συμφέροντα απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που έρχεται που δεν μπορεί, ας πούμε, να τα κάμψει αυτά τα συμφέροντα. Πραγματικά δηλαδή, ναι. Και ειδικά όταν η Βόρεια Ελλάδα, είναι γνωστό ότι για να πάω σε νησί, εγώ τουλάχιστον όταν πάω σε νησί, θα πω οπωσδήποτε σε νησί που έχει αεροδρόμιο. Δεν είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να φτάσει με πλοίο από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κυκλάδες κάτω και πόσο μάλλον το δεν κάνεις. Βέβαια. Ανέκαθεν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και συνδέσεις δηλαδή. Είναι κομικοτραγικές κάποιες καταστάσεις. Ναι. Και βλέπουμε αντιθέτως ότι η σύνδεση με σποράδες που δυστυχώς ισχύει μόνο για τους θερινούς μήνες είναι ανάρπαστη. Βέβαια. Πώς γίνεται όπου να εσείς πρέπει να κατεβαίνετε λοιπόν, στον Άγιο Κωνσταντίνο για να πάρετε από εκεί τα καράβια, έτσι, και από Θεσσαλονίκη υπάρχει πλέον σύνδεση με σποράδες. Όχι, είναι από Θεσσαλονίκη και είναι γεμάτες δηλαδή. Είναι γεμάτες, ναι, ναι. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Είναι το κοντινότερο από το κοντινότερο νησιωτικό σύμπλεγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα από Θεσσαλονίκη για να πας Χίο, που θα ήθελα να πάω, ας πούμε, Μυτιλίνη και αυτά, δεν είναι εύκολο. Α, καλά. Όσο αστείο και αν ακούγεται. Ναι. Έχεις δίκιο. Είναι κάποια πράγματα είναι κομικοτραγικά, αν όχι απαράδεκτα. Και τα οποία συνεχώς καθυστερούν, αυτό που λες, δηλαδή δεν βελτιώνουν. Μα νιά ήμουν και γέρασα. Ναι. Νιά ήμουν και γέρασα που λέει ο λόγος. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Ακριβώς. Πάμε τώρα, στους γείτονές μας. Για τη Βόρεια Μακεδονία, τι έχεις να μας πεις? Έχουμε νεότερα στοιχεία, τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τις αρχές της γειτονικής χώρας για το εμπορικό σωζύγιο της χώρας. Okay. Στοιχεία πενταμήνου του 2024,
όπου προκύπτει ότι η Ελλάδα παραμένει τρίτος κατά σειρά σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας και φέτος. Την ίδια θέση είχαμε και το 2023, την τρίτη θέση δηλαδή. Και να πούμε ότι στο μεταξύ συνεχίζονται επίσης ακάθεκτες οι ξένες επενδύσεις στη γειτονική χώρα από μεγάλα διεθνή ονόματα του κλάδου της παραγωγής στοιχείων και μερών για την αυτοκινητοβιομηχανία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι αυτή τη στιγμή όλο το παράλληλο μέτωπο της Αλβανίας είναι ένας νέος μεγάλος τουριστικός επενδυτικός προορισμός, ενώ τα Σκόπια, τέλος πάντων η Βόρεια Μακεδονία, όπως την αποκαλούμε, τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει σημαντικές ξένες επενδύσεις, αρκετές εκ των οποίων είναι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή την παραγωγή στοιχείων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Πάμε να δούμε των εμπορικών μας σχέσεων. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά με τα προκαταρκτικά στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας που δημοσιοποίησε το Ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη γειτονική χώρα στο πεντάμινο του 24 ανήλθε σε 3,24 δις ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,8%. Το εμπορικό της έλλειμμα σε αυτή την περίοδο είναι ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και σύμφωνα με το συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, η σημαντικότερη εμπορική εταίρη της είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Σερβία και η Κίνα κατά σειρά. Να θυμίσουμε ότι και το 2023 το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στη Βόρεια Μακεδονία ήταν ύψους 1,04 δις ευρώ, καταγράφοντας μείωση 23,4% και ήμασταν, όπως είπαμε, στην τρίτη θέση ως εμπορικός εταίρος της γειτονικής χώρας. Πάμε να πούμε τώρα για τις επενδύσεις αυτές που αφορούν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ναι. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας μια νέα επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από τη γερμανική εταιρεία EPSOTECH, η οποία σε συνεργασία με τη βελγική AIM θα κατασκευάσουν στο Δήμο Πέτροβιτς εργοστάσιο παραγωγής στοιχείων από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σιδηροδρόμου και υγείας. Θα ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες κατασκευής, 110 προσδοκόμενες θέσεις εργασίας και μέρος επένδυσης αφορά τη δημιουργία κέντρου έρευνας και ανάπτυξης. Να θυμίσω εδώ τώρα ότι το 2023 έχουν ανακοινωθεί τρεις μεγάλες ξένες επενδύσεις στο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας από τη βελγική Avesta Battery and Energy Engineering, μια επένδυση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, από τη γερμανική Kostal, μια επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αμφότερες είναι από τον τομέα των εξαρτημάτων και υλικών για την αυτοκινητοβιομηχανία, συγκεκριμένα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και επίσης η ταϊβανέζικη πολυεθνική Yageo, πολύ γνωστή εταιρεία, ανακοίνωσε μια πολύ μεγάλη επένδυση στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την κατασκευή και λειτουργία δύο εργοστασίων στα Σκόπια και το ΣΤΥΠ, που εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη επένδυση Greenfield στη γειτονική χώρα, με προοπτική δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας. Νομίζω καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Αντίστοιχα, η Kostal, που την ανέφερα πριν, η γερμανική, είναι η τρίτη επένδυση που κάνει στη γειτονική χώρα, με το σύνολο των επενδύσεών της να αναμένεται με αυτή την τρίτη να φτάσει συνολικά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Έχει αδειά τη Θεσσαλονίκη εν ώψη 15 Αυγούστου ή θα αδειάσει ακόμα? Βεβαίως. Ελάτε και θα παρκάρετε όπου, τουλάχιστον Καλαμαριά θα παρκάρετε όπου μπορεί, αλήθεια, όπου θέλετε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο χαλαρή για όλους και τα καταστήματα και η τελευταία. Τα καταστήματα έχουν κλείσει, δηλαδή και στον πεζόδρομο ακόμη δεν υπάρχει μανάβικο ανοιχτό. Ένας φούρνος, ας πούμε, από τους τέσσερις που είναι σε ακτίνα να πας με τα πόδια. Αλλά μανάβικο δεν θα βρείτε.